Έπρεπε κυρίες και κύριοι να υπάρχει το σημερινό βίντεο σε αυτό το κανάλι. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που εγώ σαν Θωμάς δεν επιτρέπω να μην υπάρχουν. Γιατί αν είχα επιφυλάξεις πριν πάω να δω τη νέα ταινία Top Gun για το αν πρέπει να γίνει βίντεο στο κανάλι ή όχι, τώρα που έχω πάει και την έχω δει, επιβάλλεται να γίνει. Γιατί το Top Gun Maverick ήρθε 26 ολόκληρα χρόνια μετά να υπενθυμίσει σε όλους μας τι σημαίνει ο όρος blockbuster. Πραγματικά δεν θέλω να καθυστερήσω άλλο τον χήμαρο που υπάρχει μέσα μου και είναι έτοιμος να ξεχυθεί. Έτοιμοι, φύγαμε! Πριν ξεκινήσω, να σου υπενθυμίσω, εάν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις σε αυτό το κανάλι, να μην ξεχνάς να το δείχνεις πατώντας το κουμπί του like και αν είσαι καινούργιος στην παρέα μας, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού του καναλιού που βοηθούν έμπρακτα την προσπάθεια που γίνεται εδώ πέρα. Ξεκινάμε. Δυστυχώς στις μέρες μας είναι μόδα, παιδιά, να αναμοχλεύονται παλιά επιτυχημένα franchises και να θυσιάζονται στο βωμό της σιγουριάς και του χρήματος. Ονόματα δεν λέμε, εικονικές πραγματικότητες δεν θίγουμε. Ψέματα δεν θα σας πω, δεν το έχω κάνει κιόλας ποτέ. Από την πολύ έντονη προωθητική καμπάνια της νέας ταινίας Top Gun, είχα την εντύπωση ότι θα είναι από αυτές τις περιπτώσεις που η εταιρεία παραγωγής δίνει πόνο στη διαφήμιση, γιατί ξέρει ότι το τελικό προϊόν της είναι μια κουράδα. Οπότε και πήγα στο σινεμά πάρα πολύ επιφυλακτικός. Για να δούμε τι έγινε τελικά. With all due respect, sir, I'm not a teacher. Just want to manage the expectations. Ο Τόμ Κρούζ λοιπόν πρωταγωνιστεί μετά από 26 ολόκληρα χρόνια σε μια ταινία που του ανέθεσε μια αποστολή πιο επικίνδυνη και από τις ταινίες που πρωταγωνιστεί με αυτόν ακριβώς τον τίτλο. Γιατί το Top Gun Maverick, παιδιά, είχε την αποστολή να αντιπροσωπεύει επάξια μια πολύ επιτυχημένη ταινία των 80's, αισθητικά τουλάχιστον, χωρίς όμως να καταντήσει να γίνει cult, περιέχοντας και πινελιές από σύγχρονη ταινία και μέσα στο σενάριό της να καλύψει και ένα κενό 20 ετίας και βάλε. Πραγματικά, μόνο που τα λέω όλα αυτά τη στιγμή αυτή, αγχώνομαι. Δεν μπορώ να φανταστώ καν το φορτίο που θα ένιωθαν στις πλάτες τους η δημιουργία αυτού του project. Το λοιπόν, σκηνοθέτης του Top Gun Maverick είναι ο Joseph Kosinski, ο σκηνοθέτης της ταινιάρας Oblivion, για όποιον δεν θυμάται, αλλά και του νέου Tron Legacy, με σεναριογράφο τον Peter Craig. Όπως είπαμε λοιπόν, παιδιά, το φορτίο ήταν μεγάλο, αλλά όπως φάνηκε, οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν ήθελαν πάρα πολύ να κουβαλήσουν αυτό το φορτίο. Κάνει μπαμ, παιδιά, σε κάθε καρέ αυτό που σας είπα μόλις τώρα. Φαίνεται ότι γούσταραν που τους ανατέθηκε αυτή η αποστολή. Σε αντίθεση όμως με όσα έχω πει ως τώρα, το ξεκίνημα της ταινίας με έκανε λίγο να ξενερώσω και να πω πως είχα δίκιο για τις επιφυλάξεις που είχα. Κυρίως γιατί βάρεσε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, ανούσια στην νοσταλγία. Captain Pete Maverick Mitchell. Let me be perfectly blunt. You are not my first choice. Είχε πολλές ίδιες εικόνες με την παλιά ταινία, πολλά ίδια πλάνα, πολύ fan service με άλλα λόγια, αλλά από αυτά τα fan service που μου γεννάνε ερωτήματα, ρε παιδί μου, και με χαλάνε. Ευτυχώς όμως το κόβει πολύ γρήγορα όλο αυτό η ταινία και μόλις το κόψει απογειώνεται. Το πιάσατε? Επειδή είχε να κάνει με αεροπλάνα, χαραμίζομαι στο YouTube. Παιδιά, δεν θα σας το κρύψω, είχα ανάγκη να δω και μια ταινία λίγο διαφορετική από αυτές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και το Maverick είναι μια πολύ διαφορετική ταινία βγαλμένη μέσα από τον παλιό κινηματογράφο. Βασικά, είναι λες και πήρες μια ταινία των 80's, τις πρόσθεσες με χειρουργική ακρίβεια κάποια σύγχρονα στοιχεία και την κυκλοφόρησε. Είναι η πρώτη φορά εδώ και καιρό που πηγαίνω στο σινεμά και βγαίνω από την αίθουσα 100% κινηματογραφικά ικανοποιημένος. Εάν λοιπόν το πρώτο Top Gun πρωτοπόρησε με την κινηματογράφηση των αερομαχιών του, το sequel του το πάει το θέμα όχι ένα, όχι δύο, αλλά 10 επίπεδα παραπάνω. Σας μιλάω ειλικρινά, υπάρχει στιγμή μέσα στην ταινία που έκανε ολόκληρο το σινεμά να φωνάξει wow. Τόσο εντυπωσιακά ήταν τα πλάνα της, τόσο εντυπωσιακές ήταν οι αερομαχίες της. Πάμε όμως τώρα λίγο στο σενάριο. Εδώ, όπως είπα στην αρχή του βίντεο, η ταινία έπρεπε να καλύψει ένα σεναριακό κενό 24 ετών. Και το λέω αυτό γιατί το φυσιολογικό θα ήταν να είχε βγει μια δεύτερη ταινία Top Gun κάπου στα Zeros για να έρθει αυτή ως τρίτη να συνεχίσει την ιστορία ομαλά. Το Maverick όμως κάνει μια φοβερή μαγιά, γιατί περί μαγιάς πρόκειται και μάλιστα μεγάλης. Θεωρεί υπαρκτή αυτήν την δεύτερη ταινία, δηλαδή οι τύποι πρόσθεσαν στο σενάριό τους λεπτομέρειες που μοιάζουν να προέρχονται από μια δεύτερη ταινία, παρόλο που αυτή δεν υπήρξε ποτέ. Έτσι λοιπόν νιώθεις εσύ σαν θεατής ότι οι τύποι που πρωταγωνιστούν εκεί μέσα ζουν όντως μια καθημερινότητα μετά από 24 χρόνια ζωής. Και όποτε βρίσκει η ταινία την ευκαιρία, με πολύ έξυπνο exposition σου εξηγεί όσα πρέπει για να βοηθήσουν τη βασική πλοκή της. Και δεν θα μπορούσε να είναι άλλη η βασική πλοκή της από τις αερομαχίες. Αχ παιδιά, αυτή η κινηματογράφηση των αερομαχιών, αχ. Εκτός των γνωστών από παλιά Tom Cruise και Val Kilmer, πολλά νέα πρόσωπα προσθέθηκαν στο Top Gun sequel. My dad believed in you. I'm not gonna make the same mistake. Πολύ επιτυχημένες επιλογές ηθοποιών, παιδιά, γιατί να ξέρετε ότι αν μέσα σε μια ταινία βλέπεις ότι παίζει ο Miles Teller κατά 99% θα είναι καλή. Και η ταινία δηλαδή να μην είναι καλή, θα είναι καλός αυτός. Και αν μέσα στην εξίσωση κοτσάρεις και τον Tom Cruise, τότε η επιτυχία είναι σίγουρη. Το Top Gun Maverick είναι μάθημα για το πώς πρέπει να γίνεται σωστά ένα sequel. Και για να το πω πιο σωστά, μάθημα για το πώς να ξεπερνά το sequel την πρώτη ταινία. Ναι, το είπα και το πιστεύω 100%. Επίσης, είναι μάθημα για το πώς πρέπει να σέβεται τον προκάτοχό του κινηματογραφικά, μουσικά και πάνω απ' όλα σεναριακά. Μάθημα για το πώς να είναι άξιος συνεχιστής και όχι απλά να μην είναι κλισέ, αλλά να πηγαίνει το franchise βήματα μπροστά. Ο ορισμός του σωστού blockbuster. Και μου είχε λείψει τόσο πολύ ρε παιδιά κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον εάν δεν βγαίνουν ταινίες με νέες ιδέες, που τις έχουμε ανάγκη εδώ που τα λέμε, ας βγαίνουν σωστά οι παλιές. Για να καταλάβετε τι εννοώ, από όλα αυτά τα νέα project που θα έρθουν στο μέλλον, εγώ περιμένω πώς και πώς το Bullet Train με τον Brad Pitt, γιατί είναι απλά κάτι νέο. Δεν ξέρω τι θα δω και το έχω πολύ ανάγκη αυτό το συναίσθημα. Αλλά δεν θέλω να ξεφεύγουμε, πάμε πάλι στο θέμα μας. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που το marketing hype βγαίνει αληθινό. Γιατί παιδιά, εγώ όταν βλέπω κάτι Rotten Tomatoes, κάτι IGN κτλ. Να λένε πριν καν βγει μια ταινία ότι είναι super, λέω όχι. Όμως το Top Gun είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Μπράβο στην Paramount Pictures που έριξε τόσο πολύ βάρος και στην διαφήμιση της ταινίας της. Έχω βαρεθεί να βλέπω να βγαίνουν καλές ταινίες στο σινεμά και να μην ξέρει κανένας ότι βγήκαν λόγω κακού marketing. Απαράδεκτο. Ειλικρινά, ακόμη δεν έχω συνειδητοποιήσει πώς κατάφεραν οι τύποι και βγήκαν αλόβητοι από ένα τέτοιο project. Βασικά, τι αλόβητοι, ξεπέρασαν και κάθε προσδοκία οι τύποι. Και τώρα νομίζω ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε για τον Tom Cruise, τον άνθρωπο δίπλωμα που μπορεί να οδηγήσει από πατίνι μέχρι μαχητικό αεροσκάφος. Τον ηθοποιό που μετά από τόσα χρόνια καριέρας συνεχίζει να κρατάει την ποιότητα του υλικού του στο υψηλότερο επίπεδο. Η αλήθεια είναι ότι στο ξεκίνημα της καριέρας του δεν μου άρεσαν καθόλου οι ερμηνείες του, όμως με τα χρόνια παιδιά εξελίχθηκε και έγινε εκπληκτικός ηθοποιός. Και ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία είναι και η σημερινή ταινία. Αψεγαδιαστή ηθοποιία από τον συνονόματό μου, κυρίες και κύριοι. Όντως ένιωθα ότι έβλεπα τον ίδιο χαρακτήρα από την πρώτη ταινία στην πιο όριμη μορφή του πλέον. Δεν υπερέβαλε πουθενά, κυρίως γιατί δεν υπερέβαλε πουθενά και η ταινία. Μια ταινία που ήταν τόσο όσο παντού. Είχε πολύ έξυπνο χιούμορ όσο και εκεί που έπρεπε. Είχε ρομάντζο εκεί που έπρεπε, είχε δράση εκεί που έπρεπε, είχε δράμα εκεί που έπρεπε, αλλά το σημαντικότερο παιδιά, εκτιμώ πάρα πολύ τις ταινίες που εξηγούν στο θεατή με έξυπνο τρόπο την πλοκή τους, ώστε όταν φτάσει στην τρίτη πράξη της να μην έχει καμία απορία πια ο θεατής και να μπορεί να απολαύσει την δράση της όπως της αρμόζει. Και το Top Gun το κάνει αυτό τέλεια. Όπως είπα λοιπόν και στην αρχή, δεν γινόταν να λείπει αυτό το βίντεο από το κανάλι. Θεωρώ υποχρέωσή μου παιδιά να προβάλλω μια τόσο καλή ταινία σε μια εποχή που έχουν μάθει όλοι να βαφτίζουν τις μετριότητες αριστουργήματα. Σε αυτήν την εποχή λοιπόν έρχεται το Top Gun Maverick να υπενθυμίσει σε όλους μας τι σημαίνει σωστός και ρομαντικός κινηματογράφος. Οπότε και οφείλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Κοζίνσκι και τους λοιπούς για αυτό το δώρο που μας έδωσαν. Ελπίζουμε σε παρόμοια project και στο μέλλον. Αυτά είχε να πει ο θετικά συγκινημένος Θωμάς λοιπόν για το Top Gun Maverick. Θα ήθελα όπως πάντα να δω και τη δική σας άποψη για την ταινία κάτω στα σχόλια. Θα παρακαλούσα χωρίς spoil. Εγώ ήμουν ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, μπορείς να με ακολουθήσεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις, και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι super.